Ninja TV. Θα το πάρει φέτος ο ΠΑΟΚ μετά από 35 χρόνια, χωρίς μεγάλη μπάλα, χωρίς μεγάλη μπάλα, με Λαμπρίγιοβιτς να οργιάζει, ο οποίος σήμερα βγαίνει πληροφορία πριν από μία ώρα περίπου, δίνω την εικόνα, ότι από Αραπιά, Κίνα και από τις άλλες χώρες αυτές που δίνουν πολλά λεπτά αλλά δεν έχουν αναπτυγμένα πρωταθλήματα, έχουν κατατεθεί πολύ καλές προτάσεις για τον ΠΑΟΚ. Και εδώ τώρα, αν ο ΠΑΟΚ πουλήσει τον Μπρίγιοβιτς Γενάρη, θα είναι για μένα το μεγαλύτερο έγκλημα που θα κάνει ο Σαββίδης, γιατί το 50% του ΠΑΟΚ φέτος είναι αυτός. Εντάξει, δεν νομίζω ότι αυτό το πράγμα μπορεί να συζητηθεί σοβαρά. Δηλαδή, όποια πρόταση, όσο μεγάλη και αν έρθει στον ΠΑΟΚ για να πουλήσει τον πρώτο σκορ πρωταθλήματος Γενάρη μήνα, όντας του δρόμου τα μισά για την κατάκτηση πρωταθλήματος μετά από 35 χρόνια, θα είναι έγκλημα, έτσι. Θα γίνει Βιετνάμ, θα γίνει. Η Πούμπα θα γίνει Βιετνάμ. Νομίζω ότι θα είναι λάθος να το κάνουμε. Δεν πρέπει να το κάνουμε. Γιατί... Και δεν νομίζω ότι θα ενδιαφέρει και τον Μπρίγιοβιτς, αφού είναι πρώτος σκόρερ εδώ, ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ που πάει για πρωτάθλημα, να σκοθεί να φύγει τώρα για να πάει να παίξει στην Κίνα. Ο ίδιος δεν θέλει. Του λέει να πάω το πρωτάθλημα. Ναι, να πάρω το πρωτάθλημα φέτος, να βγω πρώτος σκόρερ, να περάσω το κουλούρι και από εκεί και πέρα να πάω σε καμιά Αγγλία. Την ένατη, δέκατη ομάδα στο Premier League είναι μεγάλη τιμή. Ναι. Αν μπορέσει να πάει και να πάρει και ο ΠΑΟΚ τα φράγκα. Αλλά τώρα να σηκωθεί και να φύγει, γιατί πριν από μία ώρα ήμασταν εδώ. Εγώ πήγα στο γυμναστήριο, γύρισα και με τον Πετροτό ήμασταν μαζί, τον Κώστα, τον ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Και μιλούσαμε και τα τελευταία νέα της τελευταίας στιγμής, ας πούμε. Ότι υπάρχουν προτάσεις στα γραφεία της ΠΑΟΚ με καλά λεπτά από Αραβία, δεν θυμάμαι τις ομάδες, Κίνα κτλ. Για να είμαι ειλικρινής. Που τις παρουσιάζαν τις ομάδες, δεν θυμάμαι, αλλά τα λεφτά είναι πολλά. Ναι, και... να ρωτήσω και τον Νίκο σε αυτό. Μας λέει ο Κώστας ότι έχουν έρθει προτάσεις από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας και της Κίνας για τον Μπρίγιοβιτς, αλλά λέμε ότι η λογική λέει ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα ασχοληθεί αφού είναι πρώτος με 8 βαθμούς μπροστά. Ναι, ο Μπρίγιοβιτς είναι πρώτος σκόρερ της ομάδας. Θα είναι έγκλημα τώρα που βρίσκεται κοντά στο να κατακτήσει ένα πρωτάθλημα μετά από 35 χρόνια να πουλήσει τον Μπρίγιοβιτς. Να τον πουλήσει, λέει, τι λέει. Όχι, ότι... από ότι έχουν έρθει προτάσεις. Α, άλλο, τον άλλο, τ' άλλο. Ναι. Άλλο, τ' άλλο, ναι. Άμα θέλει να τον πουλήσει, να τον πουλήσει, άμα τελειώσει το πρωτάθλημα. Ναι. Βέβαια. Έτσι είναι η λογική. Και θα έχει και άλλη τιμή αν έχει πάρει το πρωτάθλημα να πάρει πρωταθλητής κάπου. Εντάξει, μπορεί να είναι και η ίδια η τιμή, ναι, αλλά ναι. Όπως λέει, μπορεί να κάνει και άλλα γκολ, να ανέβει η τιμή και τα λοιπά. Αλλά τώρα. Αγωνιστικά λέμε εμείς. Αγωνιστικά είναι έγκλημα. Είναι θάνατος. Εμάς μας φέρει. Ναι, ναι. Να ναι, ναι, για να μπλέξει. Ναι. Αλλά πρέπει να πούμε την αλήθεια, σούμε και στον κόσμο, ναι. Είναι τρέλα αυτό. Μπα, πουλάς τον πρώτο σου σκορέρ, πρέπει δηλαδή από την άλλη πλευρά να βρεις έναν ο οποίος θα κολλάει τα γκολ. Ναι. Και πάλι στο δεύτερο γύρο θα σου πετάξει 8 γκολ, 9. Αυτή είναι η πλάκα. Δύσκολο. Λοιπόν. Δεν χαλάνε σε τέτοιες περιπτώσεις, τέτοιες καταστάσεις, όταν κυνηγάς να πας να χτυπήσεις ένα πρωτάθλημα μετά από 36 χρόνια πόσα έχει. 35, ναι. Λοιπόν. Λοιπόν, από εκεί πέρα μακάρι να το κάνει, να ανοίξει ο Ολυμπιακός να το πάρει, να τελειώνουμε. Λοιπόν.